μια μεγάλη πολιτική νίκη. Είναι μια νίκη και ένα πολιτικό μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι αν δεν σκύψουν πάνω στα προβλήματα της Θεσσαλίας και αν δεν γίνουν κάποια έργα τα οποία είναι απαραίτητα για να επιβιώσει ο νομός και η περιφέρεια και ότι πρέπει να βρουν αρκετά χρήματα. Για το μυαλό μας και η σκέψη είναι στους ανθρώπους που έχουν χάσει τα υπάρχοντά τους, τα σπίτια τους, που έχουν χάσει τα πάντα. Ευελπιστούμε να αποκατασταθούν γρήγορα και να έρθει η ζωή τους σε μια κανονικότητα όπως ήταν πιο πριν. Η Θεομηνία ξεσκέπασε όλα αυτά που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή τα έργα βιτρίνας ήταν μόνο βιτρίνα και δεν ήταν έργα ουσίας. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα μήνυμα ότι δεν πάει άλλο. Πρέπει να γίνουν έργα ουσιαστικά, έργα ώστε να αποκτήσει ο θεσσαλικός κάμπος. Και αυτά είναι η αποθήκευση του νερού. Χωρίς νερό στη Θεσσαλία δεν υπάρχει ζωή. Πρέπει να γίνουν και τα μυευτήρες, πρέπει να γίνουν τα πράγματα, πρέπει να καθαριστούν τα ποτάμια, ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν το σπίτι τους, την περιουσία τους και την καλλιέργεια. Όταν μοχθεί κάποιος και προσπαθεί να καλλιεργήσει το γράφο και να παράγει και το κάνει ξαφνικά γιατί η πολιτεία δεν φρόντισε όλα αυτά τα χρόνια να κάνει έργα, αυτό είναι ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση. Σκύψτε το κεφάλι σας πάνω από τη Θεσσαλία. Κάντε έργα στη Θεσσαλία. Και αν, δεν δοθούν χρήματα, θα μας βρουν πιο σκληρά απέναντί τους. Το έμπρος της διαφοράς πραγματικά δεν το περιμέναμε. Όταν έχουν έρθει κυβερνητικά κλιμάκια, έχει έρθει ο Πρωθυπουργός, υπήρχε μεγάλη πίεση, μεγάλος εκβιασμός προς τους πολίτες για να ψηφίσουν τον κύριο Αγοραστό. Ο κόσμος δεν υπέκυψε και είπε όχι στον εκβιασμό, ναι στα έργα. Ή θα κάνετε έργα ή τέλος. Εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε μια μεγάλη υπόθεση ώστε η Θεσσαλία να γίνουν όλα αυτά τα έργα. Είχε μια περήφανη νίκη. Η περήφανη Θεσσαλή νίκησαν. Ο κύριος Αγοραστός και η παρέα του θα πάνε στα σπίτια τους. Είπε όχι ο θεσσαλικός λαός στην αριθμότητα, στην αδιαφάνεια, στην έλλειψη εξουσίας. Εμείς είμαστε εδώ για την επόμενη μέρα για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας που έχουν υποφέρει πάρα πολύ, για να κλείσουμε τις πληγές που άνοιξαν. Και υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να γίνει το καλύτερο δυνατό και να γίνουν τα έργα και οι υποδομές που χρειάζονται στη Θεσσαλία για να ανακουφιστεί ο συμπολίτης μας. Το πρώτο μας μέλημα θα είναι βέβαια να σκύψουμε πάντα πάνω στα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τον Ντάνιελ και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να ανακουφιστούν οι συμπολίτες μας και σε δεύτερο χρόνο ή μάλλον ταυτόχρονα θα κάνουμε και τα έργα που αναπτύνται. Με γρήγορους ρυθμούς θα προχωρήσουμε. Είμαστε εδώ όλοι μαζί προχωρούμε, όλη η ομάδα, με τον Δημήτρη τον Κουλέτα, τον Αλιώτη, τον ικανότατο, τον έντιμο καθηγητή για την επόμενη μέρα της Θεσσαλονίκης. Πρώτον να ευχαριστήσουμε τον πόνο της καρδίτσας που μας συνεστέφθηκε και μας στήριξε τόσο πολύ. Η καρδίτσα πρέπει να πάρει αυτά που της αναλογούν. Το διοικητήριο καρδίτσας είναι ένα έργο που καρκινοβατεί 18 χρόνια. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Η καρδίτσα πρέπει να πάρει αυτό που της αρμόζει. Σε ποσοστό χρηματοδότησης, αυτό που της αρμόζει. Έχει το μικρότερο ποσοστό σε όλη τη Θεσσαλία. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε όλους για τη μεγαλειώδη νίκη.